Εργολαβία σημαίνει ασυδοσία. Οι εργολάβοι χρόνια τις άβρισαν με το κρατικό χρήμα, αλλά και με τη σκληρή εκμετάλλευση των εργαζομένων, με τους μισθούς πείνας, τα κλεμμένα ένσημα, την τρομοκρατία. Το ξέρετε και το ξέρω και εγώ πολύ καλά. Αυτή η εργασιακή γαλέρα στο δημόσιο θα τελειώσει. Είτε είναι στους Δήμους, με τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους διαδικασίες, είτε ήταν στο σκληρό πυρήνα της κεντρικής κυβέρνησης. Το προλεταριάτο παρεμπιπτόντως, έτσι, γιατί τις μαγκές αυτές δεν τις κάνατε στα στελέχη της διοίκησης, τις κάνατε σε αυτούς που μπορούσατε να τις κάνετε. Στις καθαρίστριες, στους ηλεκτροφωτισμούς, στους ανυψωτές εργατικών μηχανημάτων, εκεί που σας έπαιρνε. Εκεί που δεν είχαν λόγο πουθενά. Η κυβέρνηση θα νομοθετήσει ενιαία σχέση εργασίας με κανόνες. Με τον τελευταίο νόμο δόθηκε αυξημένη μοριοδότηση σε όσους και όσες δούλευαν στα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας. Όσοι έκαναν αίτηση από αυτούς που ήδη δούλευαν, προσλήφθηκαν απαξάπαντες. Δεν αποκλείστηκε κανένας. Οφείλουμε πάρα πολλά στις καθαρίστριες. Είμαστε ευγνώμονες που μας διατηρούν αυτό το υψηλό επίπεδο υγείας. Έχουμε ζήσει τις αγωνίες που έχουν περάσει οι καθαρίστριες όταν ερχόταν να δουλέψουν απλήρωτες για 4 μήνες, για 6 μήνες και δεν είχαν τα εισιτήρια για τα μέσα μεταφοράς για να έρθουν να δουλέψουν. Παρά τα αυτά ερχόταν, δεν εγκατέλειπαν τη θέση τους για να δουλέψουν. Διατήρησαν αυτό το υψηλό επίπεδο και μετά την αλλαγή της σύμβασης εργασίας. Συμπαραστεκόμαστε όσο μπορούμε και εκείνες ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν όνειρο πολλών ετών. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα και τη μονιμότητα στους συνανθρώπους μας που εργάζονται στον χώρο της καθαριότητας στο νοσοκομείο. Δεν μας ξαφνιάζει η άγρια αντίδραση των εργολάβων με τις μηνύσεις, τις αγωγές και τις απειλές. Είναι πολλά τα λεφτά και μεγάλα τα συμφέροντα. Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε, ο καθένας από το μετερίζι του πρέπει να φροντίζει για το νοικοκύρεμα του χώρου του. Ο Ευαγγελισμός βάζει πλάτη να τελειώσει το πάρτι που γινόταν τόσα χρόνια στο χώρο της υγείας. Είναι ώρα για τα επόμενα βήματα, για το ριζικό καθάρισμα. Το όφελος να πάει στους εργαζόμενους και στα ταμεία μας. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.